Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα καταρχήν όσον αφορά την απεργία μας σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να ενισχύσουμε τον αγώνα και την πάλη για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ανακουφίζουν τη ζωή μας και θα δείχνουν τη δύναμή μας να μπορούμε καλύτερα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια ανεξαιρέτως η απεργία έχει απόλυτη επιτυχία, δηλαδή σταματήσανε οι συνάδελφοι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές και στη συμβατική οικοδομή και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή είναι πάνω από 90%. Αρκεί να σας πω, συνάδελφοι, και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει τη δύναμη του αγώνα, δείχνει το κύρος της Ομοσπονδίας μας, ότι η προσπάθειά μας έχει αποτελέσματα. Την προηγούμενη εβδομάδα, αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και της Ομοσπονδίας πήγαν σε ένα εργοτάξιο στη Τζιά, που είναι κρυμμένο μέσα στα βουνά, αλλά εκεί δουλεύουν συνάδελφοι οικοδόμοι. Με μια απλή επίσκεψη, με μια επεριοδία, με συζήτηση που έγινε με τους εργαζόμενους, σήμερα και εκεί τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία είναι πολύ μεγάλα και εμείς φιλοδοξούμε αυτό να πολλαπλασιαστεί, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε περισσότεροι, να φτάνουμε σε περισσότερους χώρους δουλειάς και να χτίζουμε στέρεες βάσεις ώστε να είμαστε εμείς οι νικητές σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον πόλεμο που έχουμε με τη μεγαλοεργοδοσία, που με τις πλάτες της κυβέρνησης συνεχίζει να επιτίθεται μεθοδικά απέναντι στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. Σήμερα λοιπόν, συνάδελφοι, απεργούμε πανελλαδικά και διεκδικούμε να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, για τους οικοδόμους, για τους ξυλουργούς, για αυτούς που δουλεύουν στις προκατασκευές, για όλους όσους καλύπτει η Ομοσπονδία μας. Και η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν ανοίγει μονάχα το δρόμο για την κατοχύρωση των κατώτερων μεροκάματων και μισθών στον κλάδο, για τους όρους δουλειάς, για τις συνθήκες εργασίας, αλλά θα μας δώσει μια στέρεη βάση, ένα όπλο για να αντιμετωπιστεί αυτό το πλιάτσικο που γίνεται με τα ένσημά μας, αυτό το έσχος που υπάρχει σήμερα, άλλα μεροκάματα να κάνουμε και για πολύ λιγότερα να ασφαλιζόμαστε. Διαφορετικό μεροκάματο να παίρνουμε στο χέρι και στο ίκα να κολλιέται το κατώτερο μετά από εκβιασμούς και απολύσεις, ότι δεν θα ξαναέχουμε μεροκάματο να διεκδικήσουμε την πραγματική μας ασφάλιση. Γι' αυτό το κάλλι, γι' αυτό το βιολί, με τις υπεύθυνες δηλώσεις στα ΚΕΠ, που ο ΕΦΚΑ όχι μόνο τις δέχεται ανεξέλεκτα, αλλά από πάνω συμβουλεύει τους εργοδότες να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο για να μας κολλάνε ένσημα με 30 ευρώ. Εδώ την αποκλειστική ευθύνη τη φέρνει η μεγαλοεργοδοσία και η κυβέρνηση που τους κάνει πλάτες. Και ρωτάμε από εδώ, από την απεργιακή μας συγκέντρωση σήμερα, εκφράζοντας όλους τους οικοδόμους σε όλη τη χώρα, ρωτάμε το Υπουργείο, ρωτάμε την κυβέρνηση, σε πόσους χώρους δουλειάς, σε πόσα γιαπιά, σε πόσα εργοτάξια βγήκαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας για να διαπιστώσουν την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνουν οι εργοδότες για την ασφάλισή μας. Και δεν θέλουμε να πάμε πολύ πίσω στη δεκαετία. Ας μας πούν αν έφυγουν εύκαιρο τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια που έχουν πάει και τι έχουν κάνει. Να μας πούνε σε πόσες περιπτώσεις έχουν διαπιστώσει έστω και μία παράβαση της εργοδοσίας. Δεν έχουν διαπιστώσει τίποτα σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό, συνάδελφοι, γιατί όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα μέτρων στήριξης της κερδοφορίας, της εργοδοσίας και χτυπήματος της δικής μας ασφάλισης, της ασφάλισης όλων των εργαζομένων. Και έχουν στόχο γι' αυτό. Ο στόχος τους είναι να απαλλάξουν την εργοδοσία από την υποχρέωση της ασφάλισης.
και οι αντεργατικοί νόμοι συνάδελφοι δίνουν το συνάλλο στην επίθεση της εργοδοσίας και η εργοδοσία τους αξιοποιεί, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Εντείνει την επίθεση και κάνει και παραπάνω βήματα σε αυτή την επίθεση, προσπαθώντας να επιβάλλει μέσα στους χώρους δουλειάς ακόμα χειρότερους όρους. Γιατί ο νόμος της εργοδοσίας, συνάδελφοι, πάντα προπορεύεται από τους αντεργατικούς νόμους. Και υπάρχει εδώ, δώστε λίγο προσοχή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το παράδειγμα της κατασκευαστικής εταιρείας Τέρνα, που φτιάχνει εκεί το εργοτάξιο, φτιάχνει το αεροδρόμιο στο καστέλι της Κρήτης, το Ηράκλειο της Κρήτης. Και είναι χαρακτηριστικό. Τι προσπαθούσε να κάνει τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες? Προσπαθεί να αλλάξει την ασφάλιση των οικοδόμων από οικοδομική σε υπαλλήλου γραφείου. Και μάλιστα ισχυρίζεται, επικαλείται πως έχει την έγκριση, την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό για να κάνει κάτι τέτοιο και της κυβέρνησης διαμέσου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εδώ και εβδομάδες λοιπόν η συνέτερη εταιρεία, κυβέρνηση και Υπουργείο κάνουν το κινέζο απέναντι στην Ομοσπονδία που ζητάμε να γίνει συνάντηση. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία, αυτή η προσπάθεια της εργοδοσίας μπλοκαρίστηκε στη γέννησή της μέσα στο εργοτάξιο με την αγωνιστική παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας στο Συνδικάτου Οικοδόμο Ηρακλείου και την απεργία που πραγματοποίησαν εκεί οι εργαζόμενοι. Και τώρα η εργοδοσία, η κυβέρνηση μένουν στα μουγκά. Αλλά επειδή και εμείς έχουμε αποκτήσει τεράστια εμπειρία, ξέρουμε ότι κάτω από τη βουβαμάρα κάτι κρύβεται πάντα. Και μάθαμε λοιπόν εχθές, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την κατασκευαστική εταιρεία Τέρνα, που λέει το εξής: να προσληφθούν εργαζόμενοι οικοδόμοι που η ασφάλισή τους, συνάδελφοι, θα είναι οικοδομική και όχι απλού υπαλλήλου γραφείου. Και λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης: κοιτάξτε να δείτε προς τους κατασκευαστές τη χασούρα, τη διαφορά που θα έχετε, θα την καλύψουμε εμείς ως Υπουργείο και θα αναπροσαρμόσουμε και το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει μεταξύ μας. Τι βγαίνει ως συμπέρασμα από αυτή, κοίταω το παράδειγμα, συνάδελφοι, ότι τώρα τα βρήκαν και τα λεφτά για να είναι σωστή η ασφάλιση των οικοδόμων, βρήκανε και τον τρόπο να κάνουν τις συμβάσεις. Γιατί απέναντί τους είχαν ένα οργανωμένο αγώνα με ταξικά συνδικάτα, με τους εργαζόμενους μέσα στον χώρο δουλειάς, δίπλα στα συνδικάτα, και έτσι αυτός ο αγώνας έφερε αποτέλεσμα, τσαλακώνοντας στην πράξη όλους τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Για σκεφτείτε λίγο, αν είχε περάσει στα βουβά αυτό, αν είχαμε εμείς σηκώσει τα χέρια ψηλά ότι δεν γίνεται τίποτα, ποια θα ήταν σήμερα τα πράγματα για τους εργαζόμενους οικοδόμους που δουλεύουν σκληρά? Θα είχαν πάρει ασφάλιση υπάλληλου γραφείου. Αυτό είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, συνάδελφοι, που πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας και να έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, ότι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα και να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις και όλα τα άλλα τα αιτήματα που έχουμε στο πλαίσιο πάλι. Και βεβαίως είμαστε σε επιφυλακή, γιατί η εργοδοσία δεν παρατείται από την προσπάθειά της να υπογράψει, να εφαρμόσει το νόμο Χατζηδάκη και στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, αλλά και αλλού, θέλει να τροποποιήσει ή να φτιάξει νέες συμβάσεις στους οικοδόμους, φορτώνοντας τις στην πλάτη μισή ώρα παραπάνω, δηλαδή το μισάωρο του κολατσού, όπως λέει ο νόμος Χατζηδάκη. Και μάλιστα η εργοδοσία, που κάναμε συνάντηση εκεί στον χώρο του εργοταξίου, γιατί χρησιμοποιεί και τέτοια κόλπα, τι μας είπε, λέει: παιδιά, μη φοβάστε, τυπικό είναι το θέμα. Απαντάμε εμείς, αν είναι τόσο τυπικό το θέμα, θα υπογράψουν οι εργαζόμενοι, οι οικοδόμοι, όλοι,
και έχει στο εργοτάξιο και σε όλη τη χώρα 6ωρο, πενθήμερο, 30ωρο. Αλλά όταν υπάρχει αυτό το επιχείρημα, φαίνονται οι αντεργατικοί σχεδιασμοί βγαίνουν στην επιφάνεια της εργοδοσίας. Συνάδελφοι, αυτοί μας θέλουν ξενομονοχιασμένους για να περνάνε τα βρώμικα σχέδιά τους. Αλλά εμείς έχουμε συμφέρον να δυναμώσουμε το συνδικάτα και τον αγώνα, γιατί έτσι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, η προσπάθεια και τα καταφέρουμε που θα τα καταφέρουμε, θα δείχνει τη δύναμή μας. Συνάδελφοι, δεν παρετούμαστε ίσα-ίσα ακόμα πιο δυναμικά τώρα από τον αγώνα για την αναγνώριση και τη διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, να ενταχθούν στα βαρέα και αντιγυμνά τα συναφή επαγγέλματα του κλάδου που τώρα είναι απ' έξω. Για τα υπεραγνώστων μία κουβέντα. Εδώ η κοροϊδία πάει σύννεφο και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες που εμπέζουν ολόκληρο το κλάδο. Ο ΕΦΚΑ μαζεύει το χρήμα, οι οικοδόμοι ένσημα δεν βλέπουν και φτάνουν στο όριο της συνταξιοδότησης να μην μπορούν να μπουν στη σύνταξη. Φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς φταίμε. Τι φταίνε αυτοί. Δεν φταίμε εμείς συνάδελφοι. Δεν φταίμε εμείς ούτε που μείναμε άνεργοι, ούτε για το πλάτσικο που γίνεται στα ένσημά μας. Αυτοί φταίνε. Που ενώ υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για να δουλέψουμε όλοι για έργα υποδομών, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά, με συλλογικές συμβάσεις. Εμείς φτάνει να αγωνιούμε για το μεροκάματο και αυτοί κάνουν με μόνο δηλώσεις στις τηλεοράσεις και όταν βρισκόμαστε μπροστά σε καταστροφές δίνουν ανέξοδα οι υποσχέσεις. Η δικιά τους πολιτική είναι αυτή που μας έφερε εδώ. Να είμαστε κακοπληρωμένοι, χωρίς ασφάλιση και χωρίς σταθερή δουλειά. Να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να εκμεέσουμε. Και οι διεκδικήσεις μας, συνάδελφοι, είναι δίκαιες. Είναι δίκαιες γιατί ταυτίζονται με τις ανάγκες μας. Και πατάνε πάνω στα χρόνια δουλειάς που έχουμε στην πλάτη μας. Και έχουμε κάθε δίκιο να διεκδικήσουμε τα πάντα, γιατί χωρίς εμάς ένα τούβλο πάνω στο όλο δεν μπορεί να μπει ούτε ένα έργο, δεν μπορεί καν να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί. Εμείς είμαστε η παραγωγή του πλούτου και πρέπει με αυτό να διεκδικήσουμε τα πάντα. Συνάδελφοι, οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές και στα συναφή επαγγέλματα, ο απεργιακός μας αγώνας έχει και μια ξεχωριστή πλευρά που θέλουμε και σήμερα να την αναδείξουμε. Συμβάλλει στην πράξη να αντιμετωπιστεί η επίθεση που δεχόμαστε όλοι οι εργατικοί τάξη, να αντιμετωπιστεί ο νόμος Χατζηδάκη, η αντεργατική νόμη, που είναι ο πυρήνας αυτής της επίθεσης. Θέλουν αυτοί να βάλουν στο γύψο τους αγώνες μας, να μπορούν χωρίς εμπόδια να υλοποιούν τα αντεργατικά τους σχέδια, δηλαδή να μας έχουν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, απλήρωτη δουλειά, με ροκάματα φιλοδορήματα, με δουλειά τις Κυριακές και συνθήκες εντατικοποίησης, χωρίς ανάσα, να προσαρμοζόμαστε σε αυτά που θέλει το κεφάλαιο. Όμως εμείς εδώ, και ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Δεν θα αφήσουμε ούτε οι αγώνες μας να μπουν στα γύψο, ούτε ο χωροφύλακας στα συνδικάτα και οι ανάγκες μας να παραμένουν ανικανοποίητες. Και η απεργία μας μπορεί να συμβάλλει, ώστε να εκφραστεί άμεσα η κλιμάκωση της πάλης όλων των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους ενάντια στους αντεργατικούς νόμους και την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Χωρίς εσένα, Γρανάζι δεν γυρνά, εργατή, χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα, Γρανάζι δεν γυρνά, εργατή, χωρίς αφεντικά. Και πάλι, συνάδελφοι, να πετύχουμε αυτό που βάλαμε στόχο πριν λίγο καιρό στη σύσκεψη που κάναμε και συμμετείχαμε κι εμείς. Πολλά εκατοντάδες συνδικάτα, δηλαδή τι, να δημιουργήσουμε ένα πανελλαδικό απεργιακό μέτωπο εργαζομένων και συνδικάτων που θα εκφραστεί άμεσα τώρα στο Δεκέμβρη, που θα ακυρώσουν στην πράξη τον νόμο Χατζηδάκη, ένα νόμο που μας θέλει μουκούς, φρόνιμους και φαγγελωμένους. Συμβάλλουμε λοιπόν με τον αγώνα μας να ενισχυθεί η αντιπαράθεση στο σύνολο του αντεργατικού οπλοστασίου, στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, στον αγώνα για την ανατροπή αυτής της κατάστασης.
και επειδή και έχουμε τεράστια πείρα, έχουμε πείρα πλέον, περισσότερη από κάθε άλλη φορά, και έχουμε μελετήσει πολύ καλά τα ζητήματα και έχουμε και ισχυρή επίθεση και απόφαση ότι μόνο μέσα από προσανατολισμένο μαζικό αγώνα σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εργοδοσίας μπορούμε να έχουμε και των κυβερνήσεών της, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Εμείς οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, δεν περιμένουμε να μας σώσουν μεσίες, ούτε να αποθέτουμε τις ελπίδες μας σε καμιά κυβέρνηση, ούτε σε κανέναν εργοδότη ότι θα μας λυπηθούν. Αυτοί αγωνιούν για τα δικά τους συμφέροντα. Η κυβέρνηση δίνει εξοπλισμούς, δίνει δισεκατομμύρια σε συνδρομές στο ΝΑΤΟ και σε εξοπλισμούς, στέλνει τα δικά μας παιδιά σε ένα σωρό στρατιωτικές αποστολές σε όλο τον κόσμο για να στηριχτούν και να υλοποιηθούν οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Και για μας τους εργαζόμενους τι έχει, ανακοινώνει λέει από την 1η του 2022 0,52 λεπτά αύξηση. Παροδία που δεν είναι αύξηση, είναι αύξηση παροδία. Για μας τους οικοδόμους έχει τίποτα να μας πει. Για μας τους οικοδόμους δεν δίνει τα υπεραγνώστων ένσημα. Μη τυχόν και βγει κανένας ταλέπορος οικοδόμος, κανένας βασανισμένος στη ζωή, στη σύνταξη. Δεν δίνει τα υπεραγνώστων ένσημα που τα εισέπραξε, δεν στοιχίζουν και τίποτα. Αλλά για αλλού έχει λεφτά για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι αδερφήνος σκληρός χαρακτήρας της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για τους εργάτες χτυπήματα και περικοπές, για την μεγαλοεργοδοσία, προνόμια, δώρα, παροχές. Μόνο μέσα στην πανδημία να δει κανείς τι μάζεψαν οι μεγάλες επιχειρήσεις, να καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε. Συνάδελφοι, ξέρουμε λοιπόν ότι όσα πετύχαμε και όσα θα πετύχουμε θα έρθουν με τον αγώνα μας και αυτόν τον αγώνα τον ενισχύουμε. Δυναμώνω με τα συνδικάτα μας, εδώ βρίσκεται το κλειδί. Το σημείο κλειδί είναι εδώ. Θέλουμε να γίνουμε περισσότεροι, θέλουμε να γίνουμε πιο δυνατοί, θα είμαστε πιο αποφασιστικοί και θα πετύχουμε και μικρές και μεγαλύτερες νίκες. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και ξέρουμε ότι αυτό θα συμβεί. Και γνωρίζουμε και τα όπλα που έχουμε και τα σφυριλατούμε καθημερινά με τον αγώνα μας. Η αλληλεγγύη, συνάδελφοι, είναι ένα μεγάλο όπλο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στεκόμαστε δίπλα σε όσους αγωνίζονται για τη δουλειά, για τη ζωή, το μέλλον των παιδιών μας, για τις ανάγκες μας. Από αυτή την άποψη, ο αγώνες που δίνουν οι λεμεναργάτες που αύριο έχουν πάλι απεργία στο κάτεργο της Κόσκο είναι σπουδαίος και παλικαρίσιος για την αγώνα, συνάδελφοι, για τη ζωή. Το ίδιο και ο αγώνας που έδωσαν πριν λίγο καιρό οι εργαζόμενοι στην Ιφούτ. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους αγώνες, γιατί με τέτοιους αγώνες σε κάθε κλάδο η εργατιά μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να δημιουργήσει νέους, ελπιδοφόρους όρους στον πόλεμο και τη σύγκρουση με τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε να ακουστεί ακόμα μια φορά. Οι οικοδόμοι δίπλα στους λιμενεργάτες και στους λιβεράδες. Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι της υγείας δίπλα στο λαό ενάντια στη μάχη της πανδημίας και στην τακτική των κυβερνήσεων και των μηχανισμών του κεφαλαίου που θέλουν εμάς να στοχοποιήσουν ότι έχουμε την ευθύνη για αυτή την κατάσταση που αρνούνται ακόμα και τώρα, 2 χρόνια μετά, να επιτάξουν τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Οι συνταξιούχοι με τους αγώνες τους δίπλα σε εμάς τους εργαζόμενους, τα παιδιά τους. Ο μισθωτός δίπλα στο φτωχό αγρότη και τον αυτοαποσχολούμενο. Και όλοι δίπλα στα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς για ένα σχολείο πραγματικά που θα προσφέρει μόρφωση και όχι θα είναι ενταγμένο στα σχέδια και στις business των επιχειρηματιών. Σε αυτόν τον δρόμο μπορούμε να πετύχουμε πολλά και εδώ πρέπει να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σήμερα δίνουμε μια ισχυρή απάντηση, μια μάχη. Θα συνεχίσουμε και με την πανελλαδική απεργία που έχουμε μπροστά μας και με κινητοποιήσεις του κλάδου που θα εκφραστούν και μέσα σε χώρους δουλειά και σε κάθε ένα μεγάλο εργοτάξιο με απέτηση να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Να είστε καλά.